Ρε παιδιά, χθες το βράδυ να σας πω ότι μπορεί και να μην έκλεισα μάτι ή μία ώρα συνολικά. Γι' αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί περνούσαν συνέχεια μοτόρες κάτω από το σπίτι, τόσο δυνατά. Καταρχήν, εξυπνήσα την Αριάδη τουλάχιστον 15 φορές. Ήταν πάρα πολύ τρομακτικός ο τρόπος. Έχει αστυνομία. Τι να κάνει η αστυνομία σε τέτοια περίπτωση. Πες μου πραγματικά να πιάσει την ώρα που τρέχουν έτσι να σκοτωθούν κιόλας. Δηλαδή τη ζωή τους δεν τη σκέφτονται. Όχι. Δεν τη σκέφτονται. Όχι. Στον κύριο δρόμο, ρε παιδιά, μα πρέπει να πηγαίνανε. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα πηγαίνανε. Και σε κάποια φάση ακούω και ένα μπαμ. Λέω εγώ εντάξει, τώρα νομίζω ότι ήταν το χειρότερο τροχαίο που θα μπορούσε να γίνει. Τελικά δεν άκουσα κάτι ότι ήταν τροχαίο. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που ακούστηκε εδώ δυνατό, αλλά ήταν τόσο δυνατά και γρήγορα που ακουγόταν μέσα στο αυτί μας που δεν είναι κλείσαμε μάτι. Δηλαδή τη ζωή τους πρώτα να σκεφτούν και μετά όλους τους υπόλοιπους. Σκεφτούν τις μανάδες που τις περιμένουν στο σπίτι. Ναι, παιδί μου, δηλαδή ήταν πολύ τρομακτικός ο τρόπος που πήγαιναν. Και τις μανάδες τους βεβαίως που τους περιμένουν σπίτι και μπορεί να έχουν και παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.